Κυρίες και κύριοι Σάφη, ξεκινώ καταθέτοντας την οδύνη όλων για τα δύο παλικάρια της πολεμικής μας αεροπορίας. Επέστρεψα μόλις, ήμασταν μαζί και με τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Εθνικής Άμνας και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Αρχηγό της Αντιπολίτευσης από την κηδεία του υποσμηνικού του Ρούτσικα ενώ δυστυχώς μόλις θέσει έγινε γνωστή και η απώλεια του Σμιναγού Τσιτακλίδη. Νομίζω ότι είναι στιγμές θλίψης αλλά και μεγάλης υπερηφάνειας για τους ήρωες πιλότους μας, αυτούς που καθημερινά αναγκάζονται να δοκιμάζουν και τα δικά τους όρια αλλά και τα όρια των μηχανών τους στους ελληνικούς ορανούς. Έρχονται κάθε μέρα αντιμέτωποι με το θάνατο για να μπορούμε να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Η πατρίδα δεν τους ξεχνά και πάντα τους τιμά. Ήθελα τώρα να έρθω στα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητα. Δεν θέλω να αφιερώσω πολύ χρόνο στα, σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είμαι ίσως επηρεασμένος και από την κηδεία στην οποία συμμετείχα, θα πω μόνο μία κουβέντα. Ότι αυτή η απαράδετη απόφαση της μη συμμετοχή στις ψηφοφορίες της, της Βουλή ουσιαστικά δηλώνει την προσχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ στην πολιτική την οποία θέλει η πλατεία. Είναι μια επιστροφή στον λαϊκισμό των συνθημάτων και των αχαλήνωτων ψεμάτων αντί του ορθολογισμού των επιχειρημάτων. Ναι. Ολεύθερε εμπειρίε, τι οποίε η χώρα σε καμία περίπτωση δεν θέλει να ξαναζήσει. Είχαμε προειδοποίηση, βέβαια, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιχειρήσει να ρίξει τη χώρα στο βούρκο κατά τη διάρκεια τη προεκλογική περίοδου. Πρέπει να πω όμω ότι αυτό το οποίο άκουσα ξεπέρασε και τι δικέ μου υποψίε. Ένα κόμμα που υποτίθεται ότι διεκδικεί την πλειοψηφία στη Βουλή ουσιαστικά να την εγκαταλείψει. Και βέβαια θα ξαναπώ αυτό το οποίο είπα ήδη, ότι έχουμε κοινοβουλευτική και όχι πεζοδρομιακή δημοκρατία, αλλά φαίνεται ότι οι ορισμένες κακές συνήθειες της αντιπολίτευσης δεν αλλάζουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως, όσο απαραίτητο είναι να απαντάμε σε αυτές τις ακραίες συμπεριφορέ να εστιαζόμαστε στον δικό μας, θετικό προγραμματικό και πολιτικό λόγο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην επιτρέψουμε στη χώρα να συμπαρασυρθεί σε αυτόν τον κατήφορο του ΣΥΡΙΖΑ. Ξάλλου έχουμε πολλά πράγματα για τα οποία μπορούμε να μιλήσουμε, πολλές θετικές ειδήσει. Η εθνική οικονομία αναβαθμίστηκε μόλις πρόσφατα για δωδέκατη φορά. Μια σειρά από κατατάξεις φέρουν την Ελλάδα στην κορυφή βαθμολογιών, όπου παλαιότερα ήταν ουραγός και μάλιστα είδα σήμερα ότι η χώρα μας βελτίωσε κατά εννέα θέσεις η μεγαλύτερη πρόοδος από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, την κατάταξή της στον, στην κλίμακα της δημοκρατικής διακυβέρνησης, παρά τα όποια λάθη μπορεί να έχουν συμβεί. Και βέβαια, αυτές τις πολύ θετικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία τις διαπίστωσα τόσο στον Ταβός Βρέθηκα και μαζί και με τους δύο Υπουργούς, τόσο και στην Ιαπωνία. Ένα είναι σαφές, δεν έχουμε περιθώρια ούτε για πισωχυρίσματα, ούτε για νέες περιπέτειες. Σταθερότητα, η συνέπεια και η συνέχεια είναι σήμερα περισσότερο απαραίτητες έννοιες παραποτέ. Γι' αυτό και εμεί συνεχίζουμε τη δουλειά μας και οι άλλοι ας μένουν μόνοι να κατρακυλούν στο περιθώριο. Είμαστε εκεί που θα θέλαμε. Όχι ακόμα, το έχουμε πει πολλές φορές αλλά προσπαθούμε και θα εξακολουθούμε να προσπαθούμε. Στηρίζοντας τον πολίτη στι κρίσει τι οποίε ξεπεράσαμε, αλλά και τώρα απέναντι στην ακρίβεια, έχουμε ήδη ουσιαστικά ελέγξει, εξουδετερώσει τι αυξήσει στι τιμέ του ηλεκτρικού ρεύμα και στα καύσιμα μα βοηθάει και η διεθνή πορεία των τιμών. Η μάχη στα τρόφιμα συνεχίζεται. Το καλάθι του νοικοκυριού, όπω έχουμε πει πολλέ φορέ, έχει αποτελέσει ένα σημαντικό ανάχωμα απέναντι στον πληθωρισμό. Έρχεται εντός των επόμενων εβδομάδων και η καρταγορών, το Market Pass. Και βέβαια σοβαρή ανακούφιση δίνουν και οι αυξήσει της συντάξης, οι οποίες καταβλήθησαν ήδη στα τέλη Ιανουαρίου, αλλά και η νέα άνοδος του κατώτου μισθού την 1η Απριλίου. Και βέβαια θα το ξαναπούμε ότι στόχο μα και στόχο δεύτερη τετραετία είναι η συνολική αναβάθμιση των μισθών στη χώρα. Σπεράσουμε λοιπόν στην συζήτηση της σημερινής ατζέντα και εκτάκτως στην αρχή και εκτός ημερήσιας διάταξης θα ήθελα να συζητήσουμε την πολύ σημαντική διάταξη την οποία θα καταθέσουμε σήμερα στη Βουλή για την προστασία της δημοκρατίας από εγκληματικές οργανώσεις και πρόσωπα. Εγκληματικέ οργανώσει που εμφανίζονται ε, με τον ε, μανδύα ε, πολιτικών κομμάτων. Είναι μια διάταξη ε, αντίστοιχη με αυτή που ισχύει ήδη σε αρκετέ ευρωπαϊκέ χώρε. Ε, αποβλέπει, να το ξαναπώ, όχι στον αποκλεισμό των ιδεών, αλλά στην θωράκιση της ομαλότητα και των συνταγματικών ελευθεριών. Για τον λόγο αυτόν άλλωστε, ζητούμε, επιδιώκουμε, ελπίζω να μπορούμε να πετύχουμε. Την υποστήριξη όλων των κομμάτων. Και σύμφωνα με αυτήν την νέα ρύθμιση, στο εξή, δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία σχήματα τα οποία έχουν ω ουσιαστικό αρχηγό κάποιον ο οποίο έχει καταδικαστεί ω εγκληματία. Αυτό προφανώ θα κρίνεται από τον Άριο Πάγο, ο οποίο είναι και ο αρμόδιο κατά το Σύνταγμα να ανακηρύσει τα υποψήφια κόμματα. Στα κριτήρια του, ωστόσο. Θα συμπεριλαμβάνονται τώρα και οι σαφείς προϋποθέσεις που θέτει το νέο νομοθέτημα. Θα επαναλάβω ότι πρόκειται για την ανταπόκριση της πολιτείας στην καταστατική αλλά θα έλεγα και στην ηθική υποχρέωση της Δημοκρατίας να περιφρουρείται από τους εχθρούς της. Γιατί η τελευταία δεν μπορεί να νομιμοποιεί, σίγουρα δεν μπορεί να χρηματοδοτεί οργανώσεις που ανοιχτά υπονομεύουν τη λειτουργία της. Δυστυχώ, έχουμε και εμεί πειρα από παρανομίε, από τραμπουκισμού και από εγκληματικέ πρακτικέ του παρελθόντο. Αυτά θεωρώ ότι δεν χωρούν στην Ελλάδα τη τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Περισσότερα όμω στη Βουλή και όπω είπα, προσβλέπω στην διακομματική στήριξη αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία. Προτείνω λοιπόν να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση και τη συζήτησή μα. Τα θέματα τα οποία θα επεξεργαστούμε σήμερα είναι πάλι πολλά από την στέγαση των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας μέχρι την αντιμετώπιση της σχολικής βίας, του φαινομένου του μπούλινγκ και από την διαχείριση των αποβλήτων, την επέκταση των ανανόσεων πηγών ενέργειας μέχρι το νέο αρχαιολογικό μουσείο. Με άλλα λόγια, ξεκολουθούμε να συζητάμε και να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα του σήμερα και τις προκλήσεις του αύριο. γιατί, θα το ξαναπώ, δική μας πηξίδα παραμένει η καλύτερη ζωή για κάθε πολίτη και όπως επί μισή χρόνια κάνουμε παρά τις δυσκολίε ότι είπαμε, έτσι και τώρα θα κάνουμε ό,τι σχεδιάζουμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.